Καλημέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Storm Total War 2 με τη Σπάρτη ξεκινάει. Εδώ ένα στράτευμα της Κυρηναϊκής μας αντεπιτίθεται. Να θυμίσω ότι την Κυρηναϊκή έχουμε πάρει και την πρωτεύουσά τους, οπότε είναι το τελευταίο στράτευμα εδώ που σε μια ηρωική πράξη μας κάνει αυτοεπίθεση. Θα προτιμήσουμε αυτόματη επίλυση και αμυντική στάση. Θα κάνουμε απελευθέρωση των αιχμαλώτων, δεν έχει κάποια ουσία να τους σκοτώσουμε. We demand only a modest weight of coin. My master always looks kindly on generosity. Οι μερόοι, οι οποίοι μας κάνουν ένα σύμφωνο μη εχθροπραξίας και ζητάνε κάποια χρήματα, θα τους κάνουμε μια αντιπροσφορά, εάν θέλουν χωρίς χρήματα. Οι πολιτισμικές διαφορές αποτελούν πρόκληση για καθέναν που ελέγχει ξένους τόπους, ωστόσο υπάρχουν τρόποι να ενθαρρύνεις τους ξένους να αποδεχτούν την κυριαρχία σου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, είναι συγκριτισμός, συμπερίληψη και υποδούλωση. Θα πατήσουμε συμπερίληψη. Η πατρίδα αυτής της καταστραμμένης φατρίας απελευθερώθηκε. Επανέρχονται ως φατρία, μάλιστα. Ωραία, και για να πάμε κάτω εδώ στην Αίγυπτο, να δούμε και λίγο στο χρηματοκιβώτιό μας. Έχουμε 66.424 χρήματα, ενώ αναγύρω είμαστε στα 5.373 και στα τρόφιμα τα πάμε πολύ καλά, έχουμε ανέβει στο 97 και βρισκόμαστε στην άνοιξη του 249 π.Χ. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, έχουμε πάρει τη Μέφης, την πρωτεύουσα της Κυρηναϊκής. Η Τιμάνδρα θα φύγει από την Αίγυπτο. Το ίδιο θα κάνουν και τα υπόλοιπα στρατεύματά μας. Θα τα ανεβάσουμε πιο ψηλά. Ωραία. Και εδώ έχει μείνει από την προηγούμενη μάχη το στράτευμα της Κυρηναϊκής. Και θα δώσουμε και ένα τέλος και σε αυτή τη φατρία. Απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Και η φατρία καταστράφηκε, Κυρηναϊκή. Οι δυνάμεις σας ποδοπάτησαν αυτή τη φατρία στο χώμα. Commander. Ωραία, ο Κλεομένης και αυτός θα γυρίσει πίσω. Σκέφτομαι να επιτεθώ. Βασικά να ζητήσω στρατιωτική πρόσβαση από τους συμμάχους μας, τους Σελευκίδες, για να μπορέσουμε να επιτεθούμε εδώ στην Σελευκία και στην Χάραξ, είναι της Αραχωσίας, οπότε θα τους κηρύξουμε πόλεμο για να μπορέσουμε να πάρουμε και εδώ την περιοχή της Μεσοποταμίας. Και εδώ τώρα κάποιο στράτευμα έχει φύγει, έχει πάει προς την Ανατολή.
είναι η πρωτεύουσα εδώ της Γαραμαντίας, η Γαραμάς. Τα στρατεύματά μας πλέον είναι έτοιμα να επιτεθούν. Θα έχουμε κάποιες απώλειες, διότι εδώ η περιοχή είναι έρημος, οπότε οι απώλειες είναι λόγω του ότι σίγουρα δεν θα υπάρχει και νερό για να μπορέσει να διατηρήσει τα στρατεύματα. Και από την άλλη μεριά ο Νίκον επίσης θα κάνει την κίνησή του. Λογικά θα βρούμε το στράτευμα εδώ της Γραμμαντίας. Ναι, είναι εδώ. Δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση. Θα οχυρωθούμε. Η Πολυξένη θα κάνει μία στρατιωτική δολιοφθορά. Α, δεν γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Πώς μπορέσουμε από εδώ. Εδώ μπορούμε. Αποτυχία. Και για να κάνουμε και λίγο διπλωματία, να δούμε τους Σελευκίδες. Ωραία, είμαστε σύμμαχοι, στρατιωτικοί σύμμαχοι. The blessing of the Olympians upon you. Και ας τους ζητήσουμε στρατιωτική πρόσβαση, είναι μέτρια και την αποδέχτηκαν. Ωραία, όταν θα ανεβάσουμε τα στρατεύματά μας θα προσπαθήσουμε να περάσουμε από τη Συρία για εδώ τη Μεσοποταμία και πάμε τέλος γύρου. Η Καπαδοκία μας ζητάει στρατιωτική συμμαχία και 3.900. Ωραία, χωρίς χρήματα, μία αντιπροσφορά. Θέλουν 2.600, θα δεχτούμε. Και τελικά βγαίνουν έξω από την πόλη τους η Γαραμαντία και μας κάνει μία επίθεση με 3 στρατεύματα, 2 πιο μικρά και ένα σχεδόν πλήρες. Εκτέλεση των αιχμαλώτων. Αύξηση βαθμού του Αργάδη και η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Νικήσαμε το ακόλουθο στράτευμα της Γαραμαντίας, οπότε πήραμε και κάποια χρήματα. Ωραία, θα ανεβάσουμε την Τιμάδρα βορειότερα. Και τα υπόλοιπα στρατεύματά μας επίσης. Ready for orders.
Advance. Finding shelter. Εδώ υπάρχει και ο στόλος μας. Ο στόλος θα κατευθυνθεί προς Μακομάδες. Ο Αγισίλαος ο βασιλιάς μας. Και τώρα εδώ είναι ελεύθερο το πεδίο να επιτεθούμε την Γαραμαντία. Έχουμε αρκετές απώλειες, βλέπω εδώ, αιτίωνας. Ο Αργάδης επίσης και αυτός, για να του δώσουμε και κάποιες δεξιότητες. Στρατηγός. Φιλόσοφος. Ready for battle. We hunger for battle, Commander. Ωραία, τότε ο Αργάδης θα επιτεθεί απευθείας. Εδώ την τη γαρά μας. Και θα προσπαθήσουμε να αποθήσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις. Ισορροπημένη στάση. Για να δούμε τώρα. Τα ποσοστά πλέον είναι υπέρ μας. Δεν θα καθυστερήσουμε. Και μπορούμε να τους κάνουμε και υποδούλωση. Θα προτιμήσω κατάληψη. Ο αιτίωνας θα αποτελειώσει και το στράτευμα αυτό της Γραμματείας. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μετατροπές στα κτίρια μας. Το συγκεκριμένο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα πρέπει να το διαλύσουμε. Θα διαλύσουμε και αυτό. Η Κίδαμος μπορούμε να κάνουμε μια αναβάθμιση εδώ ώστε να αυξήσουμε τα τρόφιμά μας. Και για να δούμε αν μπορεί τώρα η Πολυξένη να κάνει μια στρατιωτική δολιοφθορά. Όχι, δεν μπορεί. Δεν πειράζει, θα τη στείλουμε προς την Κίδαμο. Ωραία, και εδώ τα στρατεύματά μας έχουν φύγει αρκετά. Θα πρέπει να κάνουμε καινούργιες μονάδες. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε καθόλου υπηκό. Οπότε θα πάρουμε πολίτες υπείς και έφυπους ακροβολιστές. Και δύο μονάδες περίοικους οπλίτες. Φυσικά πάντα προτιμάμε και τους ελέφαντες. Δεν θα επιτεθούμε εδώ στο στράτευμα της Γαραμαντίας. Θα περιμένουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι, ώστε να μην έχουμε πάλι βαριές απώλειες.
Μπορούμε να εκδώσουμε ένα ακόμα διάταγμα σε μία από τις επαρχίες που ελέγχουμε. Για να δούμε ποιο είναι αυτό. Εδώ Λιβύη. Όχι. Ναι, είναι εδώ Φαζανία. Άρτος και θεάματα, το οποίο μας δίνει 4 τροφή, συν 25% πλούτο που παράγεται από τον πολιτισμό και συν 12 δημόσια τάξη. Πολύ σημαντικό και αυτό. Τελικά το στράτευμα της Γραμμαντίας επέστρεψε για να ανακαταλάβουν την πόλη Γαραμάς. Μας διευκόλυνε κιόλας, θα έλεγα. Θα απελευθερώσουμε τους εχμαλώτους. Ένα παιδί γεννήθηκε, Ακάδιος, και η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Υποδούλωσε 13 διαφορετικές πατρίες, κάνοντας υποτελή κράτη, κατακτώντας τους τελευταίους οικισμούς. Και η ανταμοιβή είναι συν 16 χιλιάρικα, έχουμε ανέβει στα 97.880. Αυξήθηκε και τα έσοδα αναγύρω που έχουμε. Και ο επόμενος στόχος είναι να ελέγξουμε 10 επαρχίες μέσω κατάκτησης, υποτέλειας ή και στρατιωτικών συμμαχιών, όπου θα πάρουμε 27 χιλιάρικα. Το μαντίον του Δελφών το έχουμε ξαναδεί. Okay. Και εδώ η Γαραμάς μπορούμε να κάνουμε κάποια κτίρια. Θα προτιμήσουμε υπόγειο υδραγωγείο, το οποίο δίνει συν 2 δημόσια τάξη αναγύρω και συν 2 ανάπτυξη. Και αγορά. Εννοείται θα αναβαθμίσουμε και την πόλη σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Και για να δούμε εδώ. Ωραία, ο Αργάδης έχει πάρει κάποιες δεξιότητες. Ειδική πυροβολικού. Και ήρθε η σειρά του Νίκον να επιτεθεί την Γαραμαντία και να δώσουμε και ένα τέλος και σε αυτή τη φατρία. Αποφασιστική νίκη και θα τους απελευθερώσουμε, δεν έχει κάποιο νόημα να τους σκοτώσουμε. Οι δυνάμεις σας ποδοπάτησαν αυτή τη φατρία στο χώμα, είναι η Γαραμαντία. Και θα δώσουμε και στον Νίκον κάποια αύξηση βαθμού. Και έχουμε καταλάβει και την Γαραμάς, η Γαραμαντία ιτήθηκε. Ready for orders.
Θα στείλουμε τον Αετίο να πίσω στην κίδα μου. Και η Πολυξένη θα ανέβει προς την Καρχιδόνα. Ο στόλος μας επίσης και αυτός θα πάει προς την στην Καρχιδόνα. Υπάρχουν εδώ κάποιοι στόλοι, βλέπω, της Καρχιδόνας, οι οποίοι μάλλον επιτίθονται εδώ στους συμμάχους μας της Σιρακούσες. Εμείς δεν έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή και για να δούμε και λίγο τη διπλωματία. Βασικά δεν έχουμε πόλεμο με κανέναν, μόνο με τους σκλάβους. Έχουμε νικήσει όλους τους εχθρούς μας. Greetings. Well, do not Εμπορική συμφωνία με την Πέργαμο είναι χαμηλή. Ας προσφέρουμε μερικά χρήματα. Δεν δέχονται. Your merchants are cheats, swindlers, coiners, ragamuffins, robbers, thieves, slavers, crooks, fornicators, goat molesters. Μάλλον δεν μας συμπαθούν και πολύ με αυτά που λέει. Θα στείλουμε και τον Νίκον πίσω στην Κίδαμο. Θα μπορέσουμε τα στρατεύματά μας να τα ανεβάσουμε. Δεν έχει κάποιο νόημα αυτή τη στιγμή να είναι στην Αφρική. Έχουμε κατακτήσει όλες τις περιοχές. Εδώ Φαζανία, Λιβύη, Αφρική κλπ. Και θα τους φέρουμε εδώ στην Καρχιδόνα ώστε να δούμε λίγο τις επόμενες κινήσεις μας. Το πιο πιθανό είναι να κατευθυνθούμε δυτικότερα εδώ προς την Νέα Καρθαγένη. Επίσης εδώ θα αυξήσουμε τα στρατεύματα του Ακρότατου, ο οποίος νομίζω έχει έρθει η ώρα για να επιτεθούμε εδώ στους Ινσούβρες. Λοιπόν, οπωσδήποτε περίοικους φαλαγκίτες. Θα πάρουμε και υπηκό. Και σπαρτιάτες τοξότες. Ωραία, μέχρι εδώ. Και για να δούμε από την άλλη πλευρά. Τέσσερις στρατοί εδώ της Σπάρτης. Εδώ αυτός ο πράκτορας μας έχει γίνει τσιμπούρι. Είναι πράκτορας της Μερώης. Και εννοείται μπορούμε να περάσουμε μέσα από τις περιοχές των Σελευκίδων αφού έχουμε πάρει και την αδειά τους. Έχουμε δηλαδή στρατιωτική πρόσβαση από τους συμμάχους μας. Πάρα πολλά στρατεύματα εδώ έχει η Καπαδοκία, δεν ξέρω που κατευθύνονται. Και πάμε τέλος γύρω. Μας ζητά να κάνουμε πόλεμο εδώ κατά αυτή της φατρίας, είναι η Αραχωσία. Ούτως ή άλλως
θα κάνουμε πόλεμο. Αυτό το σκοπό είχαμε, οπότε θα δεχτούμε. Σου κάνουμε μια αντιπροσφορά ίσως, να πάρουμε και λίγα λεφτά. Αν και έχουμε χρήματα, αλλά εντάξει. Ας πούμε 4.000, χαμηλή. Μέτρια. Το απέρριψαν. Τι θα κάνουμε. Ωραία, ολοκλήρωση έρευνας. Και επακόλουθη διάλυση εμπορικού συμφώνου με τη Βασιλική Σκηθία. Το εμπόριο με αυτόν τον πολύτιμο σύμμαχο δεν είναι πλέον δυνατόν. Κακό αυτό. Και η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Ελέγξτε 10 επαρχίες μέσω κατάκτησης, υποτέλειας και στρατιωτικών συμμαχιών. Μάλιστα, και πήραμε 27.000. Εδώ βλέπουμε έχουμε ανέβει στα 125.156. Πάρα πολύ καλά. Και νέο στόχος, υποδούλωσε 20 διαφορετικές φατρίες, κάνοντας τις υποτελεί κράτη, κατακτώντας τελευταίους οικισμούς και συν 24.000 ανταμοιβή. Λοιπόν, ανεβάζουμε πάλι τα στρατεύματά μας προς τα βορειότερα εδώ, για να μπορέσουμε να επιτεθούμε την Αραχωσία. Το ίδιο θα κάνουμε και με την Τιμάνδρα. Ωραία, τα κτίρια μας στη Γαραμάς εδώ θα γίνουν στους επόμενους γύρους. Νομίζω δεν υπάρχει και λόγος και εδώ ο Αργάτης να παραμείνει στην πόλη. Το public order βλέπω πάει αρκετά καλά. Οπότε θα φύγουμε, θα ανεβάσουμε τα στρατεύματά μας προς την Καρχιδόνα όπως είπαμε. Our advance has been halted. Ready for orders. Moving out. How can I be of a... No, I cannot. As you command. Ωραία, η Πολυξένη ήδη έφτασε στην Καρχιδόνα. No further orders. Εδώ βλέπουμε τις Ιρακούς, ένα στράτευμα, οι οποίοι δεν έχουν κάνει και τίποτα το ιδιαίτερο. Οι σύμμαχοί μας. Και ήδη τα στρατεύματά μας εδώ είναι στη Συρία, οπότε ο επόμενος στόχος είναι εδώ η Μεσοποταμία και η Αραχωσία, για να μπορέσουμε να τους να καταλάβουμε και αυτές τις περιοχές. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.